ανάπτυξη, ανάπτυξη που λέει ο κ. Σαμαράς. Ναι, πριν να περάσουμε σε αυτό και θα τα συζητήσουμε αυτά, αλλά θέλω να επιμείνω λίγο στην συνένεση. Καταρχήν, αν μπορώ να εκφέρω μια προσωπική γνώμη πάνω σε αυτά τα ζητήματα, ασφαλώς είμαι υπέρ μιας γενικής συνεννοήσεως και συνενέσεως του πολιτικού κόσμου απέναντι σε αυτές τις δύσκολες ημέρες και σε αυτές τις ιδιαίτερα κρίσιμες στιγμές που διέρχεται η χώρα. Από την άλλη πλευρά όμως, ενώ ζητείται από τους πολίτες να δείξουν τον καλύτερο εαυτό τους, υπάρχει μια γενική εικόνα στασιμότητος από πλευράς της κυβερνήσεως και αυτή η εικόνα της στασιμότητος έρχεται και σε μένα. Οφείλω να σας ομολογήσω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, επί έναν-δύο μήνες τώρα δεν βλέπω μια ιδιαίτερη δραστηριότητα από την πλευρά της κυβερνήσεως και από την άλλη έρχονται οι ίδιοι οι ξένοι. Να, ορίστε, ο κύριος Γιούνκερ λέει δεν είναι διαχειρίσιμο το ελληνικό χρέος. Η κυρία Λαγκάρτ, σας λέω σήμερα το απόγευμα, δηλώνει ότι η ελληνική ανικανότητα την έχει κάνει έξω φρενών, η χώρα οδηγείται στη χρεοκοπία. Έχουμε μια καθυστέρηση στα μέτρα. Θέλω να πω, σε εσάς ως βουλευτή, ως μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, το οποίο μεθαύριο θα κληθεί να ψηφίσει αυτά τα μέτρα, τα οποία από τα λόγια σας δεν αμφιβάλλω καθόλου ότι θα κάνετε πέτρα την καρδιά σας και θα τα ψηφίσετε, λόγω των εκτάκτων αναγκών οι οποίες υπάρχουν, αλλά πείτε μου, κρίνεται ότι υπάρχει στασιμότητα στο κυβερνητικό έργο? Βλέπουμε αντικρουόμενες απόψεις μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Κάτι το οποίο σπανίως γίνεται, σπανίως έγινε στην πολιτική ιστορία της Ελλάδος. Βλέπουμε μια καθυστέρηση στην ανακοίνωση των μέτρων. Ο κύριος Πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, δεν έχει αποκρυσταλώσει ακόμη τα μέτρα τα οποία προτίθεται να ανακοινώσει στο Υπουργικό Συμβούλιο της Δευτέρας. Ποια είναι η δική σας συγγνώμη πάνω σε αυτό? Διότι καλά λέμε η ευθύνη των πολιτών. Η ευθύνη της ηγεσίας, της σημερινής ηγεσίας της χώρας. Καταρχήν να σχολιάσω τις δηλώσεις των διάφορων ειδικών. Ναι, θα ήθελα να τις σχολιάσετε. Θα ήθελα να τις σχολιάσετε. Θα σας το ζητώ δηλαδή. Της Ευρώπης ή των διεθνών οργανισμών. Ναι, ναι. Θα δείτε, αν αρχίσετε και σταχυλογείτε δημοσιογραφικά αυτές τις δηλώσεις, η δικαιωμασία τους είναι εντυπωσιακή. Τα ίδια πρόσωπα, χωρίς να έχει αλλάξει τίποτα, λένε διαφορετικά πράγματα διαρκώς. Και αυτό είναι κάτι που αξίζει τον κόπο να σημειώσει κάποιος. Ειλικρινά, υπάρχει σοβαρός άνθρωπος και έξυπνος, ο οποίος πιστεύει ότι παθογένειες της Ελλάδας τόσων ετών μπορούν εξαιρετικά με ένα μοναδικό τρόπο, παντός σαν κουμπί, χωρίς χρόνους, χωρίς κύκλους, χωρίς προσπάθεια να εφαρμοστούν. Ο ελληνικός λαός είπε στη σοκ. Από την αντίληψη ότι έχουμε ένα έλλειμμα 6-8%, 10% στο 15%, από τα λεφτά υπάρχουν, στο χρήματα δεν υπάρχουν, και ξαφνικά λοιπόν καλείται εκεί που δεν είναι υποψιασμένος και έχει κάνει το λογαριασμό του, ο καθένας στην οικογένειά του, έχει δανειστεί, έχει επενδύσει στην επιχείρησή του με τη ζήτηση που ήξερε. Βγαίνει λοιπόν ξαφνικά με καινούργια δεδομένα. Αυτό είναι ένα σοκ. Έχει ένα δημόσιο τομέα που είναι, κατορθώσαμε μετά την τελευταία διακυβέρνηση να γίνει μπάχαλο. Δεν δουλεύει ο δημόσιο τομέα, του είναι με ευθύνη μόνο των δημοσίων υπαλλήλων. Αλλά με όλο αυτό του ιδιαίτερου κράτους του πελατειακού, το οποίο χτίσαμε όλα αυτά τα χρόνια με ευθύνη, αν θέλετε, πολιτικοί και πολίτες, εξυπηρετούντες και εξυπηρετούμενοι. Γιατί δεν έχει μια πλευρά μόνο αυτό. Είχαμε μάθει σε ένα μοναδικό, χαοτικό ελληνικό τρόπο να κάνουμε αναδενουμή του εισοδήματος αυθαίρετα μόνοι μας, χωρίς να περνάει η εφορία για το ταμείο του κράτους. Έτσι. Και κατά δεύτερο λόγο, να βρούμε ένα εύκολο τρόπο να πιστευτούμε στην ουρά, να πάρουμε το χαρτί πιο γρήγορα. Όλη αυτή η ιστορία, η οποία από τη στιγμή που στην αρχή οι πολιτικοί πιέζαν τους υπαλλήλους, δώστε το, μετά οι υπάλληλοι το διαχειρίστηκαν μόνοι τους. Το καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Όταν λοιπόν μια τέτοια κοινωνία οφείλει γρήγορα. Εγώ έχω και κάποια κιλά, έτσι φανταστείτε ξαφνικά να μου πείτε, πρέπει να φορέσεις σμόκινγκ, τάδε νούμερο, γιατί σημαίνει κορυφαίο γεγονός και πάρε 10 νούμερα πίσω. Θέλετε το χρόνο σας. Πώς μπορεί να συμβεί? Θέλετε τα μέτρα σας. Αυτό λοιπόν το οποίο κρίνει η ελληνική κυβέρνηση είναι καταρχήν στη διαπίστωση. Κατά δεύτερον λόγο, στο να εγγυηθεί τα 110 πρώτα δις τα οποία εδόθησαν, αν και γνώριζαν οι Ευρωπαίοι. Τώρα διαπιστώνουμε ότι δεν βγαίνει αυτή η ιστορία του πρώτου μνημονίου. Αφού γνωρίζαμε ότι στην τριετία θέλουμε 180 δις για να κάνει κύκλο όλη αυτή η ιστορία, προκειμένου να μπορέσουμε να βηματίσουμε. Ναι, ξέρετε, με συγχωρείτε που σας διακόψω σε αυτό το σημείο. Δεν επιθυμώ να σας διακόπτω. Αλλά πρέπει να σας πω ότι δεν φταίνε αποκλειστικά οι Ευρωπαίοι για αυτό. Ίσως φταίνε και οι διαβεβαιώσεις της ελληνικής κυβερνήσεως. Και γνωρίζετε πολύ καλά τις δηλώσεις του κυρίου Υπουργού των Οικονομικών. Εκτά αν χρειαστούν καινούργια μέτρα, σημαίνει ότι απέτυχα. Ακούστε. Στην πολιτική υπάρχει διαδικασία.
αλίμονο να πας στον πιστωτή σου και να του πεις, ξέρεις, αν μου δώσεις 100 δισεκατομμύρια, εγώ δεν θα καταφέρω να δεν τα καταφέρω. Μπαίνεις σε μια διαδικασία, παίρνεις μια ισχυρή ένεση, κάνεις ό,τι μπορείς. 7 μονάδες μείωση ελλείμματος το διανοείστε για πόσα χρήματα είναι. 7 μονάδες σε ένα χρόνο. Όταν το έλλειμμα συνεχώς ανέβαινε, διότι πραγματικά τώρα, είτε με τον Καλλικράτη, είτε με άλλες διαδικασίες, είτε με την ΕΣΤΑΡ, με νέα νομοσχέδια τα οποία ψηφίστηκαν, όλα πια φαινόνται. Κανείς δεν μπορεί να κρύψει σαν την νοικοκυρά, την κακή νοικοκυρά κατά το χαλί, τίποτα. Όλα φαίνονται. Και είναι η εποχή της απόλυτης αποκάλυψης και της παραδοχής της αλήθειας. Αλλά αυτό τι σημαίνει, δεν πρέπει να κολυμπάμε. Αν λοιπόν με ρωτήσετε, θα βγούμε, θα σας απαντήσω, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Θα συνεχίσουμε να κολυμπάμε. Υπάρχει μια αντίληψη στην ελληνική κοινωνία ότι δεν άρχισε να κάνουμε τίποτα, τελειώσαμε. Γιατί? Δεν έχουμε δυνάμεις, δεν έχουμε εφευρετικότητα, δεν έχουμε αξιοπιστία ως λαός ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε πάρα πολλές φορές. Σας είπα, 110 δις. Συζητάμε για τα επόμενα 60. Βεβαίως ενδιάμεσα υπάρχει ένας βηματισμός, τον οποίο πρέπει να τον αποκτήσουμε. Σε πολιτικές επιλογές, οι οποίες είναι δύσκολες και είμαστε μόνοι μας. Όλη η αντιπολίτευση συνολικά καταγγέλει την κυβέρνηση ως εθνικό μειοδότη, ως έτοιμο να ξεπουλήσει τον εθνικό πλούτο της χώρας, ως έχει αποτύχει στην ανάπτυξη, αλλά κανένας δεν λέει τη συνταγή. Δηλαδή είναι φοβερό το γεγονός του να αξιοποιήσουμε. Εσύ είπε κάτι, ο κ. Σαμαράς, σας είπε. Συγγνώμη, υπάρχουν φωνές, θα σας πω για αυτό, υπάρχουν φωνές οι οποίες λένε να μην πληρώσουμε. Έχει διανυθεί κανένας τη σημαίνει σε αυτή τη χώρα επιστροφή στη δραχμή? Το έχουμε σκεφτεί, τι είναι όλο αυτό. Μέσα στο θυμικό μας, επειδή κανένας λαός, όλοι οι λαοί θέλουν να νιώθουν περήφανοι, και πόσο μάλλον ο ελληνικός λαός δεν δέχεται όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, πολλές φορές δίκαια, πολλές φορές άδικα απ' έξω. Αυτός ο λαός λοιπόν πάρα πολλές φορές λέει νησάφι να πτωχεύσουμε. Μια σοβαρή κυβέρνηση όμως, και αυτός ο οποίος έχει την ευθύνη της διακυβέρνησης, δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις δεσμεύοντας γενιές που έρχονται. Είμαστε ένα συνεταιρισμό που είναι το κυρίαρχο πρόβλημα σήμερα στην Ευρώπη, όπου ο Βορράς παράγει και ο Νότος καταναλώνει. Αυτή είναι η σχέση, δυστυχώς. Την ίδια στιγμή λοιπόν που η κυρία Μέρκελ εγκαλεί τους Έλληνες, γιατί είναι μόνο καταναλωτές και δεν δουλεύουν, αλλά τι θα κάνουμε. Διότι όταν είμαστε σε μια περιοχή, όταν φεύγουν οι δασμοί και μπορούν τα φτηνά προϊόντα να μπαίνουν στη χώρα, τα τουρκικά, τα όποια προέλευση αγαθά, και εμείς δεν έχουμε τεχνογνωσία, δεν έχουμε τεχνολογία. Και όλα τα σύνορα ανοίγουν προς όφελος των γερμανικών προϊόντων και των αυτών που παράγουν. Όταν μπαίνουν αυτοί οι περιορισμοί στην αγροτική παραγωγή, προς όφελος των αγροτών των βορείων χωρών, τότε πείτε μου, ο Νότος με ποιο τρόπο θα ζήσει? Για παράδειγμα, ας μας στείλει εκατοντάδες χιλιάδες Γερμανούς ηλικιωμένους να περνάνε το καλοκαίρι τους στην Ελλάδα, μια που αναγνωρίζει ότι έχουμε ήλιο που μας προκαλεί ραθυμία. Κοιτάξτε, καθώς πηγαίνουμε έτσι προς το τέλος του πρώτου μέρους της εκπομπής. Εγώ θέλω να συνεχίσω μόνο με το εξής παρατήρηση. Ναι, πείτε μου. Άντε, στη δική μας χώρα κάτι δεν κάναμε καλά. Πολίτες, πολιτικοί, πολιτικοί, πολίτες. Δεν κάναμε. Αυτό δεν τίθεται θέμα. Δεν κάναμε. Οι Ισπανοί, οι Πορτογάλοι, οι Ιρλανδοί. Είμαστε η μοναδική χώρα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Οι Πορτογάλοι. Γιατί λοιπόν, άρα κάτι συμβαίνει, κάτι διαφορετικό συμβαίνει σε αυτή την ένωση. Κάποτε η Ευρώπη ήταν η Ευρώπη της αλληλεγγύης. Στήθηκε από την ανάγκη να μην ξαναπολεμήσουμε μεταξύ μας. Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, πρώτη αρχή με την Ένωση του Χάλιβα, όπου οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης συμφώνησαν μεταξύ τους προκειμένου να έχουν κοινά συμφέροντα και να μην ξαναρθούν στους ανταγωνισμούς πολεμικούς, γιατί είχαμε πληρώσει ακριβά το τίμημα και η Ευρώπη το έχει πληρώσει πολλές φορές ακριβά. Και τότε υπήρξαν προσωπικότητες οι οποίες πρόταξαν την αλληλεγγύη των λαών να ξεπεράσουμε αυτά που μας χώριζαν και να βηματίσουμε κοινά σε μια ευημερία. Αυτή η Ευρώπη, η οποία το κάθε κράτος ισχυρό θέλει να προασπίσει τον εαυτό του και μόνο, άντε και τους γύρους του, είναι στενή η Ευρώπη. Και, υπάρχουν φωνές στη Γερμανία οι οποίες εγκαλούν την κυρία Μέρκελ ότι υποθηκεύει το μέλλον της ίδιας Γερμανίας στο μέλλον. Διότι δεν μπορεί να συμπεριφέρεται ως κάποιο Ράιχ, νέο Ράιχ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μείνω εδώ σε αυτό το σημείο. Θα πω την άποψή μου σε αυτό, τροφοδοτώντας τη συζήτησή μας και προχωρώντας σε μία άλλη ερώτηση. Αμέσως μετά το δίλεπτο, τρίλεπτο αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, σε λίγο και πάλι μαζί, για τη συνέχεια της κουβέντας που έχουμε εδώ στην πολιτεία με τον κύριο Ερβανιτίδη, βουλευτή της δεύτερης περιφέρειας Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ, σε 2-3 λεπτά μαζί.